Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο στη Λιβαδιά και έμεινε με μία νίκη μετά από 4 αγώνες στη Super League. Για τρίτο συνεχόμενο αγώνα στο πρωτάθλημα και τέταρτο συνολικά, ο Παναθηναϊκός έμεινε μακριά από τη νίκη καθώς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο στη Λιβαδιά, όπου αγωνίστηκε τυπικά ως γηπεδούχος. Ο Ζεσουάλδο Φερέρα παρέδαξε την ομάδα με αρκετές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, αφήνοντας τον πάγκο τους Κουίνσι, Ζέκα και Βελάσκες, ενώ δεν είχε στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Κατσουράνη. Το πρωτεμήχρονο κύλησε χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία, με τις όποιες φάσεις να καταγράφονται στο ενεργητικό του Ατρόμητου, αλλά ένα λάθος του Γιαννούλη στο 39, ο οποίος ανέδρεψε το φωναρόλι στην περιοχή, έδωσε την ευκαιρία στον Τοτσέ να σκοράρει το σημείο του πέναλτι, βάζοντας μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Σομπαγίδης κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει 1-1 με τον Ιγκλέσια στο 76 μετά από πάσα του Μπέλιτς, ο οποίος έκλεψε στην αρχή της φάσης την μπάλα από τον Ζέκα και έμεινε έτσι αήττης στο πρωτάθλημα με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Οι πράσινοι έχουν μόλις 3 βαθμούς και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, που θα γίνει την Κυριακή, ενώ ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί το Σάββατο τον Ολυμπιακό.